Μαρία, πολύ χαίρομαι που τα ξαναλέμε και τη φετινή σεζόν. Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Στο πρόσωπό σου καλωσορίζω όλη την ομάδα του Enkis. Πολύ σας αγαπώ. Σχεδόν με εμπνέεται να κάνω και τρίτο παιδί, αλλά τελικά δεν θα λέω αυτά. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Σήμερα θα μιλήσουμε για, με αφορμή έναν όρο, με αφορμή έναν τρόπο διαπαιδαγώγησης, ανατροφής, όπως πολύ σωστά το λέτε κι εσείς, που νομίζω ότι είναι και στάση ζωής. Το λέμε και λέγεται επιστημονικά attachment parenting. Πώς θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά ακριβώς, που να αποδίδει όλη τη σημασία? Έχουμε μείνει λίγο στον αγγλικό όρο, γιατί δυσκολευόμαστε στα ελληνικά να αποδώσουμε, γιατί στα ελληνικά όρος έχει αποδοθεί με περισσότερο αρνητική χρειά, δηλαδή προσκόλληση. Οπότε το attachment parenting μας ταιριάζει, είναι μια φιλοσοφία ανατροφής και ουσιαστικά αναφέρεται στο πώς να ανατρέφουμε τα παιδιά μας ως βάση στηριζόμενη στον τύπο του συναισθηματικού δεσμού που δημιουργούμε με το παιδί μας. Δηλαδή, κάνε μας το αυτό απλό και πολύ πολύ κατανοητό. Δηλαδή, καθώς ερχόμαστε στον κόσμο, αυτό που ενστικτοδός έχουμε ανάγκη είναι να δημιουργήσουμε μία σχέση ασφάλειας με έναν ενήλικα φροντιστή. Ναι. Κυρίως είναι ο γονέας και πρωταρχικός και συνήθως είναι η μητέρα. Όμως αν αυτή δεν υπάρχει, σίγουρα θα συνδεθούμε με κάποιον άλλο. Οπότε, εγώ θα λέω ενήλικα φροντιστή. Είναι επιβιωτική αυτή η ανάγκη μας. Είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι, όχι μόνο βιολογικά, αλλά και συναισθηματικά, από την παρουσία και την ανταπόκριση που θα μας δώσει αυτός ο άλλος. Ανάλογα με την ποιότητα της ανταπόκρισης που θα έχει εκείνος προς τα εμάς, καθώς αναθρεφόμαστε, θα δημιουργηθεί ένας τύπος συναισθηματικού δεσμού, όπως λέμε. Δώσε μου ένα παράδειγμα όταν λες ποιότητα της ανταπόκρισης. Όταν λέμε ποιότητα ανταπόκρισης, εννοούμε αν η ανταπόκριση θα είναι θετική και άμεση στην ικανοποίηση των αναγκών του βρέφους, είτε είναι συναισθηματικών είτε οργανικών, ή αν θα υπάρχει μια παραμέληση ή αγνόηση των αναγκών του βρέφους. Όσο περισσότερο ένας ενήλικας φροντιστής ανταποκρίνεται θετικά και δίνοντας αυτή την ασφάλεια και την προστασία στο βρέφος και αργότερα στο παιδί, τόσο περισσότερο εσωτερικεύεται μια εσωτερική αίσθηση ασφάλειας του παιδιού και εμπιστοσύνης προς τον άλλον. Το μήνυμα που παίρνει είναι «Οι άνθρωποι νοιάζονται για μένα. Είμαι ασφαλής». Μαρία, σίγουρα θα το πούμε και παρακάτω, αλλά δεν μπορώ να μην το ρωτήσω σε αυτό το σημείο. Για πολλά χρόνια ακούγαμε, κλαίει, άστο να κλάψει, δεν πειράζει. Οι παλιότερες γενιές ήταν ακόμα πιο αυστηρές για κάποια χρόνια, γιατί ακόμα πιο παλιά ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί η μάνα ήταν πάντα με το παιδί, αν δεν ήταν η μάνα ήταν και κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, ακόμα κι εγώ σαν μαμά έχω ζήσει και έχω εκπαιδεύσει, το ομολογώ, παραδίνομαι, το πρώτο μου παιδί στον ύπνο με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο. Άστο να κλάψει. Έτσι πρέπει. Έτσι θα μάθει. Ναι. Ξέρει αυτό ότι τα αγαπάς, αλλά άστο να κλάψει. Ναι. Σίγουρα ο κάθε γονέας έχει μια θετική πρόθεση. Έτσι, και προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο για το παιδί του. Το παιδί πολλές φορές όμως αυτές οι παραδοσιακές μέθοδοι πειθαρχίας ή ανταπόκρισης βλάπτουν το παιδί και οργανικά και αναπτυξιακά και νευροβιολογικά και συναισθηματικά και τη σχέση ανάμεσα στο γονέα, τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο γονέα και το παιδί. Γι' αυτό και στο attachment parenting θέλουμε να σπάσουμε αυτούς τους μύθους και να πενεχοποιήσουμε τους γονείς ότι το να ανταποκρίνεσαι θετικά στο παιδί σου δεν θα το κακομάθεις, δεν θα το βλάψεις, ίσα ίσα θα του δώσεις στο μεδούλι του αυτή την ασφάλεια που τελικά θα το οδηγήσει στην αυτονομία του όταν αναπτυξιακά είναι έτοιμο. Οπότε όλες αυτές οι μέθοδοι που εκπαίδευσης, το cry out και διάφορες άλλες μέθοδοι εκπαίδευσης ύπνου ή γενικά οτιδήποτε έρχεται να ενοχοποιήσει την επαφή, την ανταπόκριση, την αγκαλιά, μόνο βλάβη μπορεί να κάνουν και έχουν έρθει από πολύ πολύ πίσω. Σε αυτό έχουν συμβάλει και οι ειδικοί, δυστυχώς, και εμείς οι ειδικοί έχουμε κάνει πολλά λάθη και πολλές βλάβες. Όλο αυτό, φαντάζομαι πόσο πολύ έχει αποτυπωθεί στη συνείδησή μας, έρχεται από παρενέσεις ψυχολόγου του 1930 που έλεγε στους γονείς να εκπαιδεύουν τα παιδιά σαν να είναι ουσιαστικά κατοικίδια. Ναι, okay. Πρέπει να σκεφτούμε δίπλα σε αυτό, μεγάλη θα κάνουμε τώρα συζήτηση, ποιες ήταν και οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες εκείνης της περίοδου, τι ανάγκες υπήρχαν και πώς έπρεπε να εκπαιδευτεί ο κόσμος ακριβώς, να είναι. Ακριβώς. Γιατί οι παραδοσιακές μέθοδοι και πειθαρχίες και ανατροφής ουσιαστικά εξυπηρετούν το σύγχρονο τρόπο ζωής και έρχονται και στον δυτικό πολιτισμό, το βλέπουμε. Εκεί είναι που πλήγεται η σχέση φροντίδας και στοργής και σεβασμού και αγάπης ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί, γιατί ο γονέας πρέπει να αποχωρήσει
εξελιχθεί γρήγορα το παιδί του, πρέπει να δουλέψει. Είναι στάτους το να είσαι αυτόνομος επιτυχημένος ή οικονομικά ή επαγγελματικά. Οπότε θεωρείς ότι αν μεγαλώσει ένα σκληρό συναισθηματικά παιδί και ένα παιδί που γρήγορα θα ανταποκριθεί και θα στέκεται μόνος του συναισθηματικά, μάλλον και θα επιτύχει. Και είναι λάθος αυτό όμως, είναι αποδεδειγμένα λάθος. Όσο περισσότερο έχω ενδοβάλει μέσα μου την ασφάλεια και την αγάπη και ότι είμαι σημαντικός, τόσο περισσότερο έχω αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση, η βάση της αυτοπεποίθησης, της αυτοεκτίμησης είναι ότι εκτιμά τον εαυτό μου σαν σημαντικό πρόσωπο, σαν άξιο αγάπης. Αυτό μου δίνει τα φτερά να βγω εκεί έξω και να ανακαλύψω τον κόσμο. Έχω μία εικόνα πάντα στο μυαλό μου. Η λανθασμένη εικόνα για την αυτοπεποίθηση είναι, σαν σκίτσο φαντάσου το, το γονιό να σπρώχνει το παιδί, πήγαινε μόνος σου τώρα, γιατί έτσι θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, δοκιμάσου μόνος σου. Και η εικόνα, το άλλο σκίτσο είναι ο γονιός που αγκαλιάζει το παιδί, mm-hmm. το αγκαλιάζει και του λέει ωραία, πήγαινε τώρα. Mm-hmm. Ναι. Το δεύτερο το είχαμε και το έχουμε ενοχοποιήσει σε πάρα πολύ μεγάλη βαθμό. Ναι. Ναι, γιατί φοβόμαστε τα συναισθήματά μας. Μην τα κάνουμε μαλθακά, ε! Ναι, ακριβώς. Θεωρούμε ότι είναι μαλθακότητα το να είσαι σε επαφή με τα συναισθήματά σου ή να παρηγορείς τον άλλον άνθρωπο ή να ζητάς παρηγοριά. Ενώ στην ουσία είναι δύναμη. Τα συναισθήματα είναι εγγενώς. Ερχόμαστε εγγενώς με τα συναισθήματα, επικοινωνούμε με αυτά. Όταν λοιπόν ενοχοποιούμε το παιδί, δεν του δίνουμε αυτή την ευκαιρία να τα εξερευνήσει και να τα αποδεχτεί, ουσιαστικά του λέμε κλείδωσέ τα. Δεν είναι καλά για εσένα. Ναι. Και μετά έχουμε έναν άνθρωπο αποσυρμένο που τα βγάζει πέρα μόνος του, θλιμμένο και ξεκινάνε και θέματα υγείας και προβλήματα μέσα στις σχέσεις. Δεν μπορούν να αφαιθούν και όλα αυτά κουβαλάμε μέχρι την ενήλικη ζωή μας. Αλλά περισσότερο κοστίζει και στον ίδιο το γονέα που τελικά ναι. χάνει αυτή την ευκαιρία να συνδεθεί και να απολαύσει την πιο σημαντική έτσι, σχέση της ζωής του και το ρόλο αυτή του. Αυτή είναι η χαρά της γονεϊκότητας. Mm-hmm. Η γονεϊκότητα δεν είναι μόνο. Έχω υποχρέωση να μεγαλώσω ένα παιδί, να του παρέχω τροφή, σπίτι, εκπαίδευση, ρούχα και να πάει σε ένα πανεπιστήμιο και μετά να του έχω χτίσει και τη δίπα την πολυκατοικία. Κυρίως είναι φύγει από αυτές τις ευθύνες και πήγαινε να δεις ένας καινούριος άνθρωπος ήρθε στον κόσμο. Θέλετε να γίνετε φίλοι, θέλετε να γνωριστείτε, να δεις. Και να τον βοηθήσεις να νιώθει καλά και να προχωρήσει στη ζωή του. Ναι, να βιώσει αυτή τη σχέση. Ναι. Είναι και για τον γονέα λιγότερο στρεσαρισμένος ο γονέας που εμπιστεύεται το ένστικτό του, γιατί και το attachment parenting αυτό ουσιαστικά λέει. Να στηριχτούμε και να επιστρέψουμε στη φύση μας. Ναι. Να εμπιστευτούμε αυτό που η φύση μας καλεί και το ένστικτο. Πολλοί βέβαια γονείς δεν πείθονται και βάζουμε και την επιστήμη που με απίστευτες έρευνες πια. Ξέρουμε σε πολλούς τομείς πόσο πολύ ωφέλιμο είναι όταν ανατρέφουμε τα παιδιά μέσα από τις βασικές αρχές του attachment parenting. Μαρία, κανείς δεν πήγε σε ψυχολόγο, ψυχίατρο, να του πει ότι έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη στη ζωή μου και είμαι ήρεμος. Συνήθως πάμε για θεραπεία και για ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία, διότι έχουμε μπλοκάρει όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, τα συναισθήματά μας. Θα είχαμε τους μισούς πελάτες, αν τα παιδιά ανατραφόντουσαν με πολύ ενσυναίσθηση, σεβασμό και συμπόνια, και θα είχαμε και πολύ λιγότερα προβλήματα στον κόσμο και προβλήματα σχέσεων. Κοινωνικά, και γι' αυτό, πολιτικά. Και γι' αυτό η ανατροφή μέσα από τις αρχές του attachment parenting δεν αφορά μόνο το δικό μας μικρό σύστημα, την οικογένειά μας, αλλά αφορά γενικά το να δημιουργήσουμε μια κοινωνία συμπονετική, ενσυναισθητική, που θα μπορούμε να έχουμε ενσταλάξει μέσα στο παιδί πώς είναι να σέβεται και να πειθαρχεί εσωτερικά καθοδηγούμενο και όχι μέσα από την τιμωρία, από το φόβο της τιμωρίας. Έχει κάποιους κανόνες, έχει ένα δεκάλογο, έχει ένα. Όχι, έχει αρχές. Έχει κάποιες αρχές. Δεν είναι, το attachment parenting δεν είναι έλεγω να σου πω πώς να μεγαλώσει το παιδί σου, όπως κυκλοφορούν τόσο πολλά κατευθύνσεις και να μπερδέψει τον γονέα. Είναι το attachment parenting αφορά να δυναμώσουμε τον γονέα, να καταρρύψουμε κάποιους μύθους και να τον εισάγουμε σε κάποιες αρχές που από εκεί και πέρα ο καθένας έχει να εμπιστευτεί το ένστικτό του και το στυλ της οικογένειάς του, γιατί το κάθε σύστημα οικογένειας είναι μοναδικό, και να καλλιεργήσει αυτό που εκείνος αισθάνεται καλά. Οπότε είναι και εξατομικευμένα. Δεν λέμε στους γονείς πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με κατευθύνσεις, αλλά να δώσουμε κάποιες βασικές αρχές που ναι, υπάρχουν. Είναι έτσι 8 έτσι βασικές αρχές, τουλάχιστον μέσα από το πρόγραμμα που εμείς εισάγουμε και θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τους γονείς. Και αφορά καταρχήν το πώς να προετοιμαστώ από την πολύ πολύ έτσι, αρχή της ζωής, πώς να προετοιμαστώ για την εγκυμοσύνη μου, πώς να προετοιμαστώ για το ταξίδι που έρχεται. Ναι, ξεκινήσω τη διαδικασία. Ναι, okay, γιατί όσο περισσότερο ενσυνείδητος είμαι, όσο πιο πολύ προετοιμάσω αυτή την πορεία και καλωσορίζω το παιδί ήδη σεβόμενος
τις ανάγκες του και αυτό που χρειάζεται, τόσο πιο προσαρμοσμένος, προετοιμασμένος θα είμαι και εγώ να ανοίξω αυτή την σχέση. Γιατί εκεί, στην εγκυμοσύνη, που ο γονέας είναι ευάλωτος, φοβισμένος ή ανήσυχος, είναι που μπορεί και να τρομοκρατηθεί με κάποια πράγματα και να αρχίσουν οι λάθος επιλογές ή βλαπτικές επιλογές. Οπότε, αυτή είναι μια βασική αρχή. Μετά αφορά πώς να τροφοδοτήσω το παιδί μου με σεβασμό και αγάπη, δηλαδή πώς να το εισάγω στις στέρεες τροφές, πώς να το εισάγω σε αυτό που λέμε γεύμα, αλλά και πώς να ταϊστώ από την αρχή της ζωής μου, είτε είναι με το θυλασμό, είτε είναι με τον μπιμπερό, σαν να έχω όμως τη σχέση του θυλασμού. Δηλαδή ένας γονέας μπορεί να θρέφει το παιδί του και μέσα από το μπιμπερό και αυτό να δίνει πολύ ασφάλεια, αρκεί η παρουσία να είναι γεμάτη και με νόημα. Οπότε συζητάμε πάρα πολύ γι' αυτό το κομμάτι, γιατί και εκεί πολλές φορές το παιδί παραβιάζεται οι εσωτερικές του ανάγκες, πρέπει να φάει τόσο, εξαναγκάζεται και παραβιάζεται και σωματικά, αλλά και οργανικά με το ζόρι. Οπότε στεκόμαστε, αυτό είναι μια άλλη αρχή, πώς να έχουμε το άγγιγμα φροντίδας, δηλαδή πώς να επιτρέπουμε, γιατί το παιδί θέλει την εγκύτητα, αναπτύσσεται με αυτή, ο εγκέφαλός του αναπτύσσεται μέσα από την εγκύτητα, πώς να παρέχουμε το άγγιγμα φροντίδας, την αγκαλιά, το μασάζ, την επαφή, την συγκίνηση, πως αυτή η συγκίνηση να γίνεται με ασφάλεια και η μετάβαση στο δωμάτιο του παιδιού να γίνεται με πολύ σεβασμό και ήπιο τρόπο. Και όταν έρθει η ώρα. Και όταν έρθει η ώρα ή όταν αποφασίσει η οικογένεια ότι τώρα είναι ώρα, όλα τα χωράμε, όλα μπορούν να συμβούν, δεν υπάρχουν λάθος ή σωστές πρακτικές, όλα μπορούν να συμβούν με σεβασμό και με προετοιμασία. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που συζητάμε, πώς να ανταποκρίνομαι με ευαισθησία, δηλαδή με ενσυναίσθηση στο παιδί μου, πώς να στηρίζομαι στη διαπαιδαγώγησή του με θετικό τρόπο, η θετική διαπαιδαγώγηση και όχι οι κλασικές μορφές τιμωρητικής που δημιουργούν κακοποίηση σε πολλά επίπεδα. Πώς να βρούμε την ισορροπία μέσα στην οικογένεια, γιατί το attachment parenting πολλές φορές μπερδεύεται. Και ένας άλλος μύθος που υπάρχει και τρομοκρατεί τους γονείς είναι ότι το να είμαι παρόν και να είμαι διαθέσιμος και να ανταποκρίνουμε στο παιδί μου είναι παιδοκεντρισμός. Και είναι λάθος. Παιδοκεντρισμός είναι όταν δεν βάζω κάποια όρια στο παιδί μου, όταν είναι ανεξέλεγκτο, χωρίς οριοθέτηση και όταν αγνώ και τις ανάγκες των άλλων μελών της οικογένειας. Και επικεντρώνομαι μόνο στο παιδί. Μόνο στο παιδί θα επικεντρωθώ εκ των πραγμάτων τον πρώτο ένα ή ίσως και δύο χρόνια, αλλά καθώς το παιδί μεγαλώνει, σιγά σιγά χωράνε και οι ανάγκες των άλλων μελών και οι φωνές των άλλων μελών. Όσο πιο ισορροπημένος είναι ο γονέας, τόσο περισσότερο μπορεί να είναι και διαθέσιμος για εκείνον να ανταποκριθεί. Okay? Οπότε αυτό είναι μια άλλη αρχή και δεν θυμάμαι αν τις είπα όλες. Ωραίες ήταν όλες αυτές που μου ανέφερες. Βλέπω ότι ξεκινούν από πρακτικά ζητήματα, ακόμα και αυτό της τροφής, του ύπνου, όλα αυτά τα θέματα και τα μικρά που μας απασχολούν από την αρχή που έρχεται ένα παιδί στη ζωή μας, που όταν γεννιέται το πρώτο μας μωρό κυρίως που δεν ξέρουμε, εστιάζουμε σε αυτά. Πώς θα ρυθμίσουμε τον ύπνο, τι θα γίνει με το φαγητό, αν τρέφεται σωστά, θα το φέρω να κοιμηθεί μαζί μου, θα το έχω αλλού, θα είμαστε στο ίδιο κρεβάτι, θα είναι δίπλα, θα είναι σε άλλο δωμάτιο. Όλα αυτά. Και από εκεί ανοίγει η βεντάλια. Και μιλάμε για όλο αυτό που λέγεται ανατροφή ενός παιδιού. Πώς θα το μεγαλώσει. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, αυτό που λέγαμε και πριν, λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ότι όλο αυτό εμπεριέχει ένα σεβασμό, αντιλαμβάνομαι. Βαθύ. Κινείται με σεβασμό στην προσωπικότητα την καινούργια που μπαίνει στη ζωή. Σε βάζει σε μια διαδικασία να αναθεωρήσεις ως και τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους. Με τον ίδιο σου το σύντροφο που μπορεί να δουλεύετε τώρα μαζί αυτό το κομμάτι, να έρχεται ένα μωρό στη ζωή σας και να έχετε αποφασίσει ότι εμείς θα κινηθούμε αυτές τις αρχές. Νομίζω ότι σε επηρεάζει και θα είσαι και στο σύντροφό σου διαφορετικός πια. Και στα άλλα σου παιδιά, και στους γονείς σου και στους άλλους ανθρώπους. Εννοείς, αν καταλαβαίνω καλά, ότι μπορεί αυτό να σου επιτρέπει να είσαι πιο ενσυναισθητικός ή πιο σεβαστής. Σε παρασύρει, ρε παιδί μου, σαν συμπεριφορά και αλλάζεις, μεταμορφώνεις και τις άλλες σου σχέσεις. Αρχίζεις και συμπεριφέρεσαι με τον ίδιο, με τα ίδια φίλτρα και το ίδιο feeling. Και στους άλλους ανθρώπους. Ναι, σίγουρα. Όμως από τη θέση του γονιού έρχεται ενστικτοδός συνήθως στο παιδί. Το άλλο μπορεί να θέλει μια καλλιέργεια, αλλά νομίζω ότι το ζευγάρι, όταν ξεκινήσει λίγο και έχει μεταξύ τους μιλήσει κάπως και πει πώς θέλουμε να αναθρέψουμε αυτό το παιδί και έχει μοιραστεί αυτή τη φιλοσοφία και έχει συνδεθεί το ζευγάρι, τότε αυτό περνάει και στο παιδί. Είναι λίγο, ξέρεις, το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, το ένα επηρεάζει το άλλο.
Αλλά δουλεύει πάρα πολύ όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά με σεβασμό, όχι μόνο στην προσωπικότητά τους, αλλά στα αναπτυξιακά τους στάδια. Δυστυχώς, οι γονείς δεν γνωρίζουν τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού και έτσι τείνουν να το ρίχνουν στα γονίδια ή στην προσωπικότητα. Ναι. Είναι γκρινιάρικο, είναι χειριστικό. Ενώ δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένας εγκέφαλος που είναι ανώριμος. Γεννιόμαστε με το 25% του εγκεφάλου μας έτοιμο. Όλο το άλλο και καθόλου τυχαία, χρειαζόμαστε τη σχέση. Για να αναπτύξουμε τον εγκέφαλό μας, να δημιουργήσουμε τις συνάψεις. Γι' αυτό είναι πολύ βασική αυτή η σχέση, αυτός ο δεσμός, να έχει ασφάλεια. Και αν εγώ δεν μπορώ να σεβαστώ αυτές τις ανάγκες του παιδιού μου και το πιέζω και προς το φαγητό του και προς τον ύπνο του και προς τις φυσικές mm-hmm. του ανάγκες, mm-hmm. εκεί επεμβαίνω ακόμα και δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, στην προσωπικότητά του, στην ψυχοσύνθεσή του. Εκτός ότι μπορεί να το αποδιοργανώσω οργανικά. Ουσιαστικά γίνεται, δεν υπάρχει συντονισμός. Ναι. Είναι σαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, ο μικρότερος σε ηλικία και ο μεγαλύτερος, δεν μπορούν να συντονιστούν. Κάποια μηνύματα επικοινωνεί το παιδί με τους χύψη τρόπους. Αν ο ενήλικας δεν τα λαμβάνει, τότε δεν μπορεί να ανταποκριθεί με ευαισθησία και εκεί χάνεται. Υπάρχει μια ρήξη, υπάρχει μια αποσύνδεση που κοστίζει και στους δύο με διαφορετικό τρόπο. Δεν απολαμβάνει και η γονέα στη σχέση, στρεσάρεται και το παιδί νιώθει αντίμπορο. Ναι, και μελλοντικά κουβαλάει όλη αυτή τη σχέση και στην υπόλοιπη ναι, ζωή. Αν αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς, αν η ανταπόκριση χωρίς ευαισθησία και η αγνόηση των αναγκών του παιδιού είναι το κυρίαρχο μέσα στη σχέση, τότε το παιδί αναπτύσσει έναν ασφαλή δεσμό. Ναι. Και με το γονέα αλλά και με τον εαυτό του. Δεν νιώθει αυτή την ασφάλεια ότι μπορείς να με καταλάβεις, ότι είμαι κατανοητός, ότι είμαι αποδεκτός, οπότε είμαι μαζεμένος, είμαι ανήσυχος, ναι, ή μπορεί ναι, να έχει φτάσει ναι, στο ναι. να γίνω αποφευκτικός τύπος. Δηλαδή κλείνομαι στον εαυτό μου γιατί έχω ματαιωθεί, έχω νιώσει μια θλίψη, δεν είσαι εκεί για μένα. Άρα μόνος μου, ναι, να παλεύω, μόνος μου θα τα βγάλω πέρα. Ναι. Okay. Όλα εξηγούνται με πάρα πολύ απλό τρόπο τελικά. Ίσως βοηθάει το να μπαίνουμε στη θέση του παιδιού, δηλαδή να ναι. σκεφτόμαστε σε μία αντίστοιχη περίπτωση εμείς πώς θα νιώθουμε. Ακριβώς. Αν συνέβαινε ναι, αυτό. Αυτό καλλιεργεί ναι, πολύ δεν χρειάζεται πολύ ευφύη αυτό. Είναι mm-hmm. το ένστικτο που, ναι. που λειτουργεί. Απλά μπορεί ο γονέας πολλές φορές να δυσκολεύεται να μπει στη θέση γιατί έρχονται τα δικά του βιώματα, οι δικές του καλύπτες ανάγκες και μπορεί να δυσκολευτεί και να θέλει να το καλλιεργήσει αυτό λίγο πιο συνειδητά ή με βοήθεια. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η βοήθεια, γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα. Να πάρουμε την πληροφορία, να πάρουμε τη γνώση και να το πάμε mm-hmm. λίγο παρακάτω. Mm-hmm. Ναι, μεν με το ένστικτό μας, αλλά δυστυχώς αυτό το ένστικτο έχει αλλοιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό mm-hmm. από όλα αυτά τα ερεθίσματα. Έχουμε απομακρυνθεί πολύ. Άρα, ας εμπιστευτούμε τους ανθρώπους που ξέρουν, που μπορούν να μας δώσουν αυτή την πληροφορία για να ξαναμπούμε, να ξαναακολουθήσουμε αυτό το δρόμο προς το ένστικτο. Ναι, ο γονέας θέλει εκπαίδευση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και υποστήριξη και από άλλους γονείς. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να φιλτράρει τα πράγματα και μόνος την αποφασίζει. Σε αυτό φταίμε και οι ειδικοί, γιατί έχουμε πάρει τη δύναμη του γονέα και τον νουθετούμε σαν να είναι ένα ακόμα παιδί που χρειάζεται κατένθηση ναι, και να είναι εξαρτημένο από εμάς. Όχι, δεν συμφωνούμε με αυτό. Θέλουμε τον γονέα να τον εκπαιδεύσουμε, να του δώσουμε την πληροφορία, να του δώσουμε τη γνώση, να τον απενεχοποιήσουμε. Να τον ξεφοβήσουμε, να δυναμώσουμε την αισθηκτόδη φωνή του και εκείνος μετά να αποφασίσει πώς θα κινηθεί. Αυτό είναι. Λοβοτομή πρέπει να κάνετε, Μαρία. Όχι, όχι, είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Θέλει λίγο εκπαίδευση. Θέλει ναι, λίγο αυτό που λες ότι έχει φύγει η δύναμη από τα χέρια μας, ναι. δηλαδή αισθανόμαστε ανήμποροι πάρα πολλές ναι. φορές. Ακόμα και οι γονείς που έχουμε πιο μεγάλα παιδιά, ναι. έχουμε δηλαδή μια σχετική εμπειρία και ακούμε τόσα πράγματα από γύρω-γύρω. Και ωραία, δεν είμαστε σε θέση από ένα σημείο και μετά να πάρουμε μία απλή απόφαση ναι, ναι. για το τι επιλογή θα κάνουμε σε σχέση ναι. με τα παιδιά μας. Ναι, ναι, ναι. Και νιώθεις αδύναμος. Ναι. Και είσαι και έτοιμος, εννοείται, να φορτωθείς τις ευθύνες, τις ενοχές και το παιδί το εισπράττει αυτό από τους... mm-hmm. και ενστικτοδός που mm-hmm. πάμε, πώς θα κινηθούμε. Πάντως η εμπειρία μου είναι στις ομάδες προετοιμασίας των εγγύων ζευγαριών. Όταν συζητάμε για το attachment parenting και αυτό, κατευθείαν οι γονείς ανακουφίζονται και απενεχοποιούνται και ξέρουν τι συμβαίνει. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Ναι. Χρειάζεται κάποιος να τους πει ότι αυτό υπάρχει, δουλεύει, επιστημονικά έχει αποδειχτεί και να δυναμώσει ο γονέας και μετά το ακολουθεί. Πολύ γρήγορα δηλαδή. Αυτή η φωνή υπάρχει. Υπάρχει. Έτσι. Ακούστε τι. Για εσάς είναι εδώ. Για να σας φωνάξει και να σας πει πολλά πράγματα. Ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Πάντα το ξέρουμε ποιο είναι το σωστό. Mm-hmm. Δηλαδή το ένστικτό μας το ξέρει. Ακριβώς. Αλλά έχουμε ένα θέμα συνδεσιμότητας ναι. με το ένστικτο. Μαρία, σε ευχαριστώ. Και εγώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλά. Να πάει ωραία αυτή η χρονιά, να κυλήσει με πολλές μαμάδες, πολλούς μπαμπάδες, πολλά μωράκια ναι. και ωραίες κουβέντες για εμάς εδώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, συναντάμε την αγαπημένη σας, έτερη αγαπημένη Κίκη Τζορτζακάκη και σήμερα κουβεντιάζουμε μαζί της για τους καυγάδες. Οι οποίοι είναι προτιμότεροι από τις σιωπές. Σε λίγο κοντά σας.